Τα απογεύματα του Buenos Aires έχουν αυτό το... Πού να ξέρω. Βγαίνω από το σπίτι και αντικρίζω πάντα τα ίδια. Το δρόμο και μένα. Όταν ξαφνικά, πίσω από το δέντρο, εμφανίζεται αυτός. Παράξενο μείγμα προτελευταίου αλήτη και πρώτου λαθρεπιβάτη στο ταξίδι για την Αφροδίτη. Ένα μισό καπέλο στο κεφάλι, οι γραμμές του πουκαμίσου ζωγραφισμένες στο δέρμα, δύο μισές σόλες καρφωμένες στα πόδια και στο χέρι μια σημεούλα ελεύθερου ταξί. Μοιάζει να τον βλέπω μόνο εγώ έτσι πως περνάει ανάμεσα στον κόσμο. Οι κούκλες από τις βιτρίνες του κλείνουν το μάτι. Τα φανάρια του δείχνουν τρία ουράνια φώτα και τα πορτοκάλια του μανάβι της γωνίας του πετούν πορτοκαλανθούς. Κι έτσι, μισοχορεύοντας, μισοπετώντας, βγάζει το καπέλο του, με χαιρετάει, μου χαρίζει μια σημεούλα και μου λέει «Je sais que estoy bientôt, no ves que va la luna rodando por Cajao, y un curso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá, ya sé que estoy bientôt». Αρχίζουμε να τρέχουμε στις μαρκίζες με ένα χελιδόνι για μηχανή. Από τη γειτονιά μας χειροκροτούν και φωνάζουν. Μπράβο, μπράβο οι τρελοί που ανακάλυψαν τον έρωτα. Και ένας άγγελος, ένας στρατιώτης, ένα κορίτσι μας δείχνουν ένα χορευτικό βαλσάκι. Ο κόσμος βγαίνει να μας χαιρετήσει. Ο ωραίος κόσμος, ο τρελός κόσμος. Ο τρελός μου προκαλεί τα καμπαναριά με το γέλιο του και στο τέλος με κοιτάει και τραγουδάει. Stop!